Οφελημένοι. Τα οικονομικά είναι αυτά που δεν σας ταιριάζουν για αυτή την εβδομάδα. Θα δώσετε μεγάλους αγώνες για ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, ενώ τελειώνει μια περίοδος που σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ δουλειά τώρα, σιγά σιγά και από το τέλος της εβδομάδας οι σχέσεις και οι συνεργασίες θα γίνουν σημαντικές. Αν είστε γεννημένοι γύρω στην Πρωταπριλιά, σήμερα είναι... Απαγορευτική να πω για συναντήσει, συζητήσει με τον σύντροφό σας ή του συνεργάτε. Ακόμα και εσεί μπορεί να μην μπορείτε να διαχειριστείτε τα γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Για του τάβρου μα, αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Αφροδίτη, δικό σα κυβερνήτη, κάνει όλε αυτέ τι όψει που είπα. Που σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σα, το διπλωματικό εαυτό σα, για να έρθετε πιο κοντά στο σύντροφό σα ή του συνεργάτε. Σήμερα, για ένα επαγγελματικό θέμα, δεν είναι η καλύτερη μέρα για να. Ε, πιέσετε καταστάσει, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στην Πρωτομαγιά, από το απόγευμα και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα για εσά. Ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίε τελευταίε μέρε, όλη αυτή η εβδομάδα είναι πολύ καλή για να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά, στον ερωτικό σύντροφο ή να κινήσετε τα σχέδιά σα. Πάντω, όλα αυτά πρέπει να τα κάνετε με πολύ προσοχή, γιατί ο Δία Μεν ευνοεί ω ένα σημείο, αλλά ω ένα σημείο. Ο χρόνο λίγο τα χαλάει. Για τους διδήμους σήμερα παρά το γεγονός ότι ο Ερμής κυβερνήτης σας είναι σε μια καλή θέση ως προς το ζώδιό σας αυτή, αυτό το, αυτή η ένταση που έχει με τον ουρανό σημαίνει ότι με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο Μπορεί να έχετε ή μια πρόσμενη συζήτηση η οποία δεν καταλήγει σε μια σταθερή κατάσταση Ή ακόμα και να έχετε ένα ρήγμα Μην αναμίξετε τα συναισθηματικά σας, τα σχέδια για τα παιδιά σας με φίλους Γιατί δεν αποκλείεται φίλοι και αγαπημένα πρόσφατα να είναι οι, οι απόψει του διαφορετικέ, και αυτό να σα φορτίσει. Όχι λοιπόν, σήμερα συζητήσει, αύριο είναι μια καλύτερη μέρα. Η Πασέλλον μπορεί να επηρεάσει εσά που είστε γεννημένοι τελευταίε μέρες, μέρε, ενώ στο χώρο τη δουλειά έχετε να πάρετε πολύ σοβαρέ αποφάσει που εάν κινηθείτε ευέλικτα θα είναι ευνοϊκέ. Για του καρκίνου μα, κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει αυτό τον καιρό, αυτή την εβδομάδα. Μπορεί σήμερα συναντήσει, συζητήσει με παιδιά, με τα παιδιά σα αν έχετε ή με νεαρά πρόσωπα τη οικογένεια, να μην είναι ιδανική μέρα για συζητήσει, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στη 1-2-3 Ιουλίου. Όμω αντίθετα, μπορεί να έχετε πάρει αποφάσει πάνω στη συναισθηματική σα ζωή, οι οποίε είναι πονάνε, αλλά ουσιαστικά θα σα βγουν σε καλό. Μία πολύ σημαντική εβδομάδα, ενώ η Πανσέλινο που πραγματοποιείται στι 19. Επηρεάζει εσά που είστε γεννημένοι τελευταίε τελευταίες, τελευταίες μέρε. Έχετε διλήμματα ανάμεσα στα μελλοντικά σα σχέδια και στην καθημερινή σα ζωή, η οποία είναι σημαντική. Πάντω δεν είναι λίγοι η καρκίνη, ειδικά αν είναι γεννημένοι από τι 2-3-4 Ιουλίου, που θα πάρετε σημαντικέ αποφάσει, αλλαγέ στη ζωή σα, τι οποίε όμω πρέπει να μελετήσετε πολύ σοβαρά. Ο Δία, βέβαια, εξακολουθεί να είναι στο ζώδιο σα και αν είστε γεννημένοι 5, 6, 7 του μηνό, να ξέρετε ότι έχετε σημαντικά ευχάριστα γεγονότα α, στη ζωή σα. Τα λιοντάρια μα τώρα, τελευταία εβδομάδα που ο ήλιο κυβερνήτη σα είναι στην Παρθένο, που αυτό σα έκανε να σκέπτεστε αρκετά τα οικονομικά. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχετε μετακινήσει, συναντήσει, συζητήσει και γεγονότα. Όμω σήμερα. Προσέχετε πολύ, ο Άρης είναι στο δικό σας ζώδιο, βλέπετε την κόκκινη γραμμούλα, δεν είναι ιδιαίτερα καλή, άρα λοιπόν εσείς που είστε γεννημένοι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, υπάρχει μία ένταση με το σύντροφο ή τους συνεργάτες, ακόμα πρέπει να πάρετε αποφάσεις για σοβαρά οικογενειακά θέματα. Μπορεί να είναι για θέματα ακίνητης περιουσία, περιουσίας, μπορεί να είναι για ηλικιωμένους της οικογένειας ή ακόμη θα μπορούσε να είναι και ένα οικονομικό θέμα, το οποίο ε, σας είπα και πριν ότι αν διαχειριστείτε καλά αυτή την όψη θα μπορούσε να βρείτε μία λύση πάνω σε θέματα που σας απασχολούν. Αν έχετε ηλικιωμένους στην οικογένειά σας, ιδιαίτερα ανδρικά πρόσωπα θα πρέπει να τα προσέξετε αυτόν τον καιρό αρκετά γιατί μπορεί να έχουν τα παραπονάκια τους. Συζητήσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, συγγενείς, φίλους, αδέλφια δεν φαίνεται να βγάζουν ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να περιμένετε λίγο για τα καλύτερα. Για τους Σκορπιούς μας είναι μια περίεργη, περίεργη μέρα. Αυτή η όψη δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Επηρεάζει εσά που είστε γεννημένοι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, ειδικά τώρα το πρωί. Όμως έχετε μια... Α, δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα συναισθηματικό θέμα έστω και μετά από μεγάλη πίεση. Η Αφροδίτη ακουμπά τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ή πρέπει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις που από καιρό σας απασχολούν α, ή ακόμα θα μπορούσε να υπάρξει και μία παγωνιά. Εσείς ευέλικτοι είστε, ξέρετε τι να κάνετε, προσπαθήστε να υποφεληθείτε. Η σκορπιή του Νοέμβρη νομίζω ότι είναι σε μία πάρα πολύ καλή φάση υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνετε υπερβολές και λάθη την περίοδο αυτή. Οι τοξότες μας μετακινήσεις, συζητήσεις, επαφές, ενώ είστε σε μια πολύ καλή περίοδο, δεν ευνοούνται ούτε σήμερα ούτε αύριο. Θα μπορούσατε γενικότερα να συζητήσετε για ένα επαγγελματικό θέμα, το οποίο σας απασχολεί. Μέσα στην Πανσέλινο α, έχετε δίλημα ανάμεσα στα οικογενειακά και τα επαγγελματικά θέματα τα οποία είναι σημαντικά για σας. Ενώ οι συζητήσεις με φίλους α, ή οι συζητήσεις που μπορεί να έχετε με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο ενδεχομένως να μην οδηγήσουν στον στο δρόμο που εσείς θέλετε. Πάντως ο ουρανός εκεί ο οποίος δείχνει το απρόσμενο ως προς το ζώδιό σας είναι ευχάριστος. Πολύ ε, δεν αποκλείεται να έχετε μια ξαφνική δουλειά α, ή ένα ξαφνικό Ερώτα, κάτι ξαφνικό το οποίο παίζει από τώρα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχετε μια αλλαγή στη ζωή σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι 2, 3, 4 του Δεκέμβρη. Για τους εγώ καιρού μα σήμερα μη μιλήσετε καθόλου, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στην πρωτοχρονιά. ένα επαγγελματικό και οικογενειακό θέμα σας φορτίζει ιδιαίτερα και ένα οικονομικό δεν νομίζω ότι πάει ιδιαίτερα καλά. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο μπορείτε να συζητήσετε τα επαγγελματικά τα οποία δείχνουν λίγο ζόρι. Είναι μια ζόρικη εβδομάδα για σας, ε, ενώ ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Και τέλο για τα ψάρια μα, τα οικονομικά σα είναι αυτά τα οποία α, μπορεί σήμερα να σα αναστατώσουν. Όμω, όλη αυτή η όψη, που, η οποία για άλλα ζώδια μπορεί να μην δείχνει τίποτα ιδιαίτερα καλό, για σα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, μπορεί να σταθεροποιήσετε μία σχέση, μία συνεργασία. Ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί τέλο Φεβρουαρίου-αρχέ Μαρτίου, τα πράγματα φαίνονται ιδιαίτερα καλή για, τον, για τα ψαράκια του Μαρτίου ο Δίας κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει μια βελτίωση σχέση σας, στις σχέσεις σας, τι συναισθηματικές ή ακόμα και τις οικογενειακές. Εύχομαι μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα αυτή την περίεργη που είναι σαν τα κύματα της θάλασσας. Ελπίζω το καλύτερο γιατί σιγά σιγά τα πράγματα βελτιώνονται. Καλή